Καλή χρονιά, Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή χρονιά, Γιώργο μου. Καλή χρονιά στους ακροατές. Να είναι το 2017, που δεν το βλέπω. Καλή το 2016, αλλά με κάνει να πέφτω έξω. Γιατί δεν το βλέπεις το 2017, τι φοβάσαι περισσότερο απ' όλα? Τι φοβάσαι περισσότερο απ' όλα? Απ' όλα, αλήθεια, τα εθνικά μας θέματα. Φοβάσαι τα εθνικά θέματα? Πολύ. Φοβάσαι ότι τελικά θα εμπλακούμε σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία? Φοβάμαι ότι η Τουρκία είναι μια χώρα απρόβλεπτη και ο Ερντογάν πάσχει από κάποιο είδους κρίσης μεγαλείου. Και όταν έχεις μια χώρα σε αυτή την κατάσταση και έναν ηγέτη που δεν ξέρεις πώς θα φερθεί, είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί, άρα πρέπει να είμαστε και πολύ ενωμένοι. Ενωμένοι πάντα πρέπει να είμαστε, εννοείται αυτό. Πάντως το πολιτικό σκηνικό δείχνει ότι καθημερινά το ένα κόμμα ξεφουλκεί εναντίον του άλλου. Και πολλές φορές θα έλεγα διασήμαντων αφορμήν πλακώνονται οι πολιτικοί μας. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι τα κόμματα να αντιμάχουν το ένα το άλλο. Δεν λένε όλα μαζί. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλιώς θα την αργήσουμε. Στα μεγάλα όμως πια, ναι. Στα μεγάλα, Γιώργο μου, πια συμφωνούμε. Σε ένα παράδειγμα, πριν από 3 χρόνια, αν έλεγα εγώ για το μνημόνιο, ήμουν ο μνημονιακός Γερμανοτζολιάς προσκυνημένος του 4ου Ράιχ. Τώρα που το ψηφίσει ο Καμένος, που έλεγα, άκουγα το ωραίο το ηχητικό προηγουμένως, ότι φοράει παντελόνια και θα ψήφισε ούτε νεκρός. Και ο Τσίπρας που το έχει καταργήσει, ξεχάσει το μνημόνιο, δεν υπάρχει πια. Τώρα που το έχουν ψηφίσει πια και αυτοί. Τώρα που τελείωσαν οι τρίχες περί διαγραφής χρέους. Τώρα που όλα αυτά φύγαν πίσω μας και οριμάσαμε. Τώρα στην ουσία στα μεγάλα συμφωνούμε. Τώρα διαφωνούμε προς τον τρόπο και προς την ικανότητα του ενός του άλλου να τα υλοποιήσει. Πάντως δεν έχουμε κάνει και μια επιτροπή, ρε παιδί μου. Μια επιτροπή που να συνεδριάζει πίσω από τον τοίχο. Τώρα εσύ τώρα θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Εσύ άνθρωπο πιάτσα. Ναι, αλλά γιατί. Είσαι άνθρωπο πιάτσα. Για την ενότητα μιλάω. Ναι, εντάξει, ναι. Είσαι άνθρωπο πιάτσα. Πιστεύεις ότι το μαγαζί που λέγεται Ελλάς έμπαινε μέσα ή όχι όλα τα χρόνια? Τι αν έμπαινε μέσα οικονομικά? Ναι, οικονομικά. Πόσα χρόνια να έμπαινε δηλαδή? 40. 40-50 χρόνια. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έδειχναν, ναι. Αν θες να μου πάρεις συνέντευξη, έδειχναν οι πρωθυπουργοί. Να πάρουμε συνέντευξη αρχή του χρόνου. Όχι, όχι. Συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη. Παίρνει συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη στο Γιώργο Τράγκ. Αυτό είναι. Όχι. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι γιατί είσαι πιο νέος από μένα. Στην Πεσαβάρ. Όλες οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί έλεγαν στον κόσμο ότι η Ελλάδα έχει ισχυρά ποδάρια. Ισχυρά ποδάρια. Θυμάμαι το Σιμίτη, θυμάμαι τον Παπανδρέου, θυμάμαι. Είχε, από είχε. Παλιά, μετά την μεταπολίτευση και την καταστροφή της Κύπρου, τη διχοτόμησή της ουσιαστικά, τη συμφορά αυτή, όλοι έλεγαν ότι πάει καλά η Ελλάδα. Είχε ισχυρά όλοι ποδάρια. Όλοι φέρνανε δάνεια. Είχε ισχυρά ποδάρια, επειδή είχαν ισχυρά ποδάρια αυτοί που τη δάνειζαν. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί φοβάσαι τα εθνικά θέματα. Ναι. Ο δεύτερος φόβος για αυτή τη χρονιά, γιατί ξεκίνησες με ευχές πολλές, αλλά είπες εδώ που τα λέμε, φοβάμαι θα είναι χειρότερη από το 16. Τα μέτρα που ακούω που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να κλείσει η περίφημη αξιολόγηση. Τα μέτρα αυτά, Γιώργο μου, είναι πολύ άγρια μέτρα. Και ξέρεις, τα άγρια μέτρα το 10 είχαμε όλοι λίγο λίπος να κάψουμε. Τα άγρια μέτρα το 17 εννοείς είναι ότι, όλα στο κόκαλο. Εννοείς ότι δεν υπάρχουν πλέον πολύ ξυγκάτι, να το πω έτσι, με ξύγκι. Έλληνες, γιατί κάει και το ξύγκι αυτά ενώ τα χρόνια. Ενώ ό,τι ξύγκι είχαμε το δώσαμε. Ο καθένας με τον τρόπο του. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά να έχετε όλοι σας. Και παρά τους φόβους, παρά τις δυσμενείς προβλέψεις που ακούγονται από πολλούς, πολλούς δικαιολογημένους φόβους, να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγειά μας, να τα παλέψουμε. Άλλωστε, το 2060 θα έχει απομειωθεί το χρέος 20+, 20 κάτι. Το 2060 που θα μας τρόσκονει στον αστερισμό του Ορίωνα ή του Κεντάβρου, θα χαμογελώ βλέποντας την απομείωση 20%. Μία περνάει και χάνεται. Κυλάει πολύ γρήγορα. Carpe diem! Αδράξτε τη κάθε μέρα. Άδωνης Γεωργιάδης, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί κονταροχτυπιέστε τόσο πολύ εσύ και ο κύριος Καμένος? Τι άποψη έχεις για τον κύριο Καμένο? Λοιπόν, άκου. Γιατί κονταροχτυπιέστε? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί έχω τώρα το ρόλο του τομέα αρχού αμήνης της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρω.
Και ρωτάω γιατί σε είδα να κάθεσαι στο μεγάλο τραπέζι, στο Πεντάγωνο, μαζί με τον Μητσοτάκη, τον Καμένο θέλω, δίπλα. Θέλω λοιπόν να με καθαρός. Θα του κάνεις στενό μαρκάρισμα. Προτιμώ που είναι ο Καμένος εκεί, από το να είχα κανένα Σιριζέο περίεργο στην Υπουργή Άμυνας. Προτιμώ. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο Καμένος έχει εθνικές ευαισθησίες, δεν είναι άπατρης. Είναι και κινητικός. Υπερκινητικός. Πιστεύω ότι σέβεται τις ενόπλες δυνάμεις, αγαπάει τη στολή και δεν είναι άνθρωπος άπατρης. Γουστάρης που βάζει αμπέχωνα. Δηλαδή ξαφνικά τον βλέπεις και βγαίνει από στρατιωτικό ελικόπτερο μέραρχος, με αμπέχωνο. Όχι, όχι. Στρατόκαυλος εντελώς. Το ότι αλλάζει τις στολές τα πουκάμισα είναι λάθος. Γιατί? Είναι κακό δηλαδή να πηγαίνει στο ναυτικό και να φοράει μια στολή, και να μπαίνει στο υποβρύχιο. Η στολή δίνεται σε κάποιον που έχει κοπιάσει πάρα πολύ για αυτήν. Α, με θυσίες, με θυσίες, με πορείες, με κόπους. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Πάντως δεν ακυρώνει τη δραστηριότητά του. Ξαναλέω ότι από το να είχα κανένα Σιριζέο που ήταν κατά του στρατού, κατά των ενόπλων δυνάμεων, κατά τη θητεία, από αυτού του διάφορου περίπου που ο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι σε αυτή την κυβέρνηση τη συμφορά είναι εκεί ο Καμένος, εν πάση περιπτώσει. Υπό αυτή την έννοια έχει καλή διάσταση. Το μόνο επικίνδυνο με τον Καμένο είναι ότι επειδή είναι πολύ έτσι συναισθηματικός και παρασύρεται. Παρορμητικός, μην τον παρασύρουν σε τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι. Τι, σε δηλώσει εναντίον των Τούρκων, εννοείς. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αυτή η θέση θέλει να είναι προσεκτικός. Θα τον βοηθήσει εσύ ως τομεάρχης της Εθνικής Άμυνας ή θα του ασκήσει σκληρή αντιπολίτευση. Θα του βγάλει την Παναγία του ανθρώπου. Όσοι περιμένουν κοκορομαχία με τον Καμένο, αντιλεδρά μου σου λέω αποκλείεται. Η εθνική άμυνα δεν είναι χώρο για κοκορομαχία. Εγώ είμαι πολύ καλό στην κοκορομαχία και του γουστάρω. Άρα θα τον βοηθήσει δηλαδή σε θέματα που άπτονται των οικονομικών, των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω να είμαι επικοδομητικό. Όπου μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι χρήσιμη για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για του αξιωματικού μα, για το πολιτικό προσωπικό, για του κατώτερου αξιωματικού, για του οπλίτε, για του επιθυτεία όλου, θέλω πραγματικά η Νέα Δημοκρατία να ξέρετε ότι θα είναι μαζί του για να του βοηθήσουμε. Δεν θα είναι για να κάνουν βαζαρία. Καλή σας ημέρα, Άδωνης Γεωργιάδης. Επικοδομητική κριτική. Όχι στενά μαρκαρίσματα στον Πάνο Καμένο. Και δεν ακυρώνει την κινητικότητά του. Καλά κάνει και πηγαίνει σε όλα τα φυλάκια. Καλά και κοιμάται εκεί με τους φαντάρους. Άριστα. Πολύ καλά κάνει και πηγαίνει. Πηγαίνει στις μονάδες αεροπορίας, πάει παντού. Η δουλειά του Υπουργού Αμήνης είναι να είναι στρατό. Καλά κάνει. Ναι, εγώ προτιμώ έναν υπουργό που πηγαίνει παντού παρά να είναι κλειμένο στο γραφείο του. Το λέω ευθέως. Ποιοι υπουργοί νομίζεις ότι είναι στην κυβέρνηση εντελώς αρνητικοί σε μια κρίσιμη περίοδο? Με τεράστια διαφορά θα έβαζα τον Σκουλέτη, θα έβαζα τον Πολάκη. Τώρα το Πολάκη το λες γιατί ξέρεις τον τομέα της υγείας. Δηλαδή, καλά, ο Πολάκης, δεν ήταν ποτέ τα νοσοκομεία σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι σήμερα. Όλος ο χώρος υγείας είναι. Εγώ δεν λέω ότι τον ημερώνουμε τον ολοκληρωτή. Βάλαμε μια τάξη, μεγάλη αλήθεια είναι. Αλλά είναι ένα σύστημα δύσκολο το χειριστεί. Δεν είχες προβλήματα εσύ στα νοσοκομεία? Πολλά, 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 πολλά. Αυτό τώρα ο Πολάκης δεν έχει. Έχει πολλά περισσότερα. Έχει η δουλειά του κάθε υπουργού είναι να τα κάνει λιγότερα. Αυτό έχει κάνει πολλά περισσότερα. Και είναι και γιατρός ο άνθρωπος. Και κάτι και τσακώνεται όλη τη μέρα και με τους συνδικαλιστές. Λέγανε μέτρα ακόμα με τους συνδικαλιστές. Τι γίνεται? Τσακώνεται και με αυτούς και δεν τσακώνεται για τους σωστούς λόγους. Τσακώνεται πάλι για τους λάθος. Τώρα μπορεί να λέει ένας υπουργός, ρε Γιώργο μου, κάνουν θέμα τα κανάλια αν λείπει ένας εντόνι από ένα νοσοκομείο. Για το Σκουλέτη, γιατί τα βάζει με το Σκουλέτη? Δηλαδή που είναι και μιλίχιος άνθρωπος και είναι και εντάξει, τι έκανε δηλαδή. Ο Σκουλέτης είναι η αιτία που χάσαμε τη Σοκάρ. 400 εκατομμύρια μείον. 400. 400 ρούμπα. Γιατί την έδιωξε δηλαδή, με συγχωρείς, γιατί την έδιωξε? Την έδιωξε γιατί ή γιατί η από Σοκάρ είναι η Αζέρη, δεν ναι, είναι η Αζέρη. Ή από ιδεοληψία δεν ήθελε να γίνει ιδιωτικοποίηση, που το πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει. Είναι γιατί κάποια από τα συμφέροντα που δεν θέλει να γίνει ιδιωτικοποίηση, του βάλαμε μια τροπολογία, ωραία, δεν κατάλαβε. Την πήγε στη Βουλή και την έξω να την ιδιωτικοποίηση. Όταν την έφερε τον Αύγουστο, του το είπα και εγώ και άλλοι βουλευτές της Δημοκρατίας. Με αυτό που κάνει θα χαλάσει την ιδιωτικοποίηση. Και έφυγε λίγο και δεν χάλασε. Και χάλασε. 400 εκατομμύρια μείον. Συζητάμε τώρα πώς θα γλιτώσουμε 20 εκατομμύρια από εδώ, 30 εκατομμύρια από εκεί, 40 εκατομμύρια παραδίπλα και έχασαμε 400. Και δεν ήταν 400. Ξεστήνει, οι θέσεις εργασίες θα γινόντουσαν, οι επένδυσεις 2,5 εκατομμύρια που θα κάνανε, τι μας βάζανε στο παιχνίδι του φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα χάσαμε γιατί ήταν υπουργός Λέος Φουρλέτης. Αδερφέ μου, δεν κάνει αυτή τη δουλειά, πήγαινε να δει άλλος. Δεν χάλεσε ο κόσμος. Θα επιβεβαιωθεί ότι θα έχουμε το 2016 τρία συνεχόμενα τέταρτα
στον κόρνο τρίμηνα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη. Θα έχουμε και ανάπτυξη το 17, θα έχουμε και ανάπτυξη 18, αλλά τίποτα δεν εγγυάται ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Άδωνη, τι άποψη έχεις για τον κύριο Τσακαλώτο? Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσακαλώτος είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Φυσικά είναι πολύ αριστερός, πολύ κομμουνιστής, δεν μου ταιριάζει καθόλου ιδεολογικά. Προφανώς σε σχέση με τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ δηλαδή ήθελα να του πω είναι κύριος. Είναι κύριος. Σου είπα, τον συμπαθώ. Μπορεί βέβαια να μιλάει ελληνικά με υποτίτλους από εντάξει, κάτω, έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό. Έχει μεγαλώσει στην Αγγλία. Αυτό, είναι, αυτό τώρα είναι λίγο φάνο το λένε. Γιατί έχει μεγαλώσει. Όχι, εγώ το λέω ότι καλύτερα να μιλάει για αγγλικά. Μπορώ να σου πω ανάποδα, τα αγγλικά του είναι τα καλύτερα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν ακούσει καλύτερα αγγλικά του Τσακαλώτο. Ναι. Είναι τα καλύτερα αγγλικά που έχω ακούσει στη ζωή μου, πραγματικά. Λοιπόν, αλλά τώρα... Είναι καλό παιδί ο Τσακαλώτος. Εντάξει, πολύ κομμουνιστής ρε φέτο. Εντάξει ρε Άδωνη, τι να κάνουμε. Τώρα του πάρουμε πιστοποιητικό κοινωνικό φρονιμά. Αφού είναι, το λέει μόνος του. Του μαξιστής, λέει μαξιστική οικονομία και τέτοια. Είναι πιο ειλικρινής από άλλους. Κοίταξε, ως επικεφαλής των 53 λέει και κανένα αριστερό. Αλλά αδερφέ, να ψηφίσει τα μνημόνια και δούμε το και τα τέτοια. Ένα εσύ πολύ δεξιός τώρα λέει κανένα αριστερό, το εννοείς ειλικρινές το αριστερό που λέει. Προσπαθεί να το πει, ναι. Εντάξει. Καρδούλα του. Εσύ ξέρω. Πολύ δεξιός, έχεις το θάρρος να μου πεις σήμερα το πρωί ότι από την ομάδα των 53 βγαίνουν ειλικρινή πράγματα. Πετιώνται για κάτι. Είναι αριστερή. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την καρέκλα. Όπως όλοι οι αριστεροί. Γιατί άκου τι γίνεται τώρα. Όταν πιστεύεις στα αλήθεια, δεν μένει στην κυβέρνηση αυτή. Λέει παιδιά, εμείς χαιρετάμε. Αρεπεντέρτζι. Εμείς θέλουμε επανάσταση, θέλουμε κομμουνισμό, θέλουμε τέτοια πράγματα. Άμα μένει στην κυβέρνηση. Η διαφωνία δηλαδή του πυρήνα των 53 με τον Τσίπρα. Είμαι δεξιός. Ο Τσίπρας δεν είναι πολύ αριστερός. Θα σου πω. Δεν πήγε στο Φιντέλ. Θα σου πω. Εγώ είμαι φιλελεύθερος δεξιός. Εγώ τα μνημόνια, τις εργαλειοθήκες του ΟΣΑ, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα υποστηρίζω πριν έρθει το μνημόνιο. Εγώ αυτά έλεγα να κάνουμε από το 7 που πήγα στη Βουλή. Αυτά έλεγα. Δεν σου μιλήσω, αυτά έλεγα να κάνουμε. Άνοιγμα επαγγελμάτων, μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, μείωση του κόστου δημοσίου. Δεν το περίμενε ότι θα φέρουν τέτοια μέτρα οι Γερμανοί και οι άλλοι. Δεν ας το περίμενε. Μετά στα μνημόνια, γιατί ευχαριστούμε ναι, δύο μετά. Αλλά θα δεν, το, εξηγήσω, δεν το περίμενε. Άσε τις λεπτομέρειες. Την ουσία λέμε τώρα. Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτή είναι κατά βάση μια δεξιά πολιτική. Το 2060 πόσο χρονών θα είσαι? Που θα έχει απομειωθεί δηλαδή το χρέος 20%. Σε 40 χρόνια από τώρα περίπου. Όχι, 44. Σε 43 χρόνια. Σε 43 χρόνια. Σε 43 χρόνια θα είμαι 77. Όχι, κάνει λάθος. Όχι, λάθος, 87. Αγόρι μου, θα προλάβει την απομείωση. Θα προλάβω την απομείωση και θα σου κάνω φυλάκα στο σύμπαν. Θα στο κένταυρο. Να σου πω. Μου λέγες κάτι τώρα, ας τα μνημόνια, τα πούμε μετά. Έχω πολύ να σου πω για μνημόνια, ξέρω, τρελαίνεσαι. Τρελαίνομαι. Να σου πω κάτι και εσύ εδώ που τα λέμε, είσαι ειλικρινής ορισμένες φορές, τα χώνεις. Να σου πω τώρα, πώς σου φάνηκε ότι πήγε ο Τσίπρας στο Φιντελ Κάστρο στην Ελλάδα? Υπέροχο, αριστούργημα. Γιατί? Να κορυφαίο. Ο Τσακαλώτος είναι αριστερός και ο Τσίπρας δεν είναι. Δεν πήγε ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας πήγε. Ναι, ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Ναι, Γιώργο Μονταράκο, α πούμε. Τη μέρα που πήγε στο Φιντελ, τη μέρα που πήγε, εκείνη τη μέρα. Την ώρα που έκλαιγε πάνω από το φέρετρο, η κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή ψήφισε κατά εντολή του την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Για το Θεό, ρε Γιώργο. Είναι δυνατόν να κλαις πάνω από το φέρετρο του Φιντέλ και να λες Viva la Revolution και χάσα la Victoria Sembra και τι άλλα είπε. Εντάξει, και την ίδια ώρα να ψηφίσει την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ στη Βουλή. Ερμάνος, έλα, αδερφέ, τώρα, σταμάτα τώρα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Εγώ τρελαίνομαι. Ναι. Θες να πας στο Φιντέλ. Θες να πεις Γερμάνος, Γερμάνε. Θες να πεις Victoria, όπως λέγεται αυτό το Sembra. Χάστα τα Βικτόρια Σέμπρε, θες να πεις το Viva la Revolution? Δεν ψηφίσεις αγαλιοθήκη του ΟΣΑ, τι να κάνω, δεν είσαι παραστάτης. Θες να ψηφίσεις αγαλιοθήκη του ΟΣΑ, καμήν πρωθυπουργός, δεν πας στο Φιντέλ. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, Γιώργο μου. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί, αγόρι μου. Δεν καταλαβαίνεις αυτό. Πάντως ήταν συγκλονιστική ομιλία, έτσι. Κιανού. Ήταν συγκλονιστική ομιλία στην Κούβα. Ποιο, που συνέκρινε την... το πεντάλεπτο. Που συνέκρινε την επανάσταση. Είπε για τις αγορές. Έκλασε για τις αγορές και μετά πήγε στο δούλου του. Γιατί εσύ σε πείραξε επειδή είπε για την Αγία Λαύρα? Είπε για το 21, δηλαδή. Είμαστε μια εορταστική εκπομπή. Θα ήθελα να είμαι λίγο χαρούμενο. Αυτό είναι σοβαρό. Η σύγκριση τη επαναστάσεως τη Εθνεγκερσία του 21 με την κομμουνιστική επανάσταση του Κάστρο. Πρώτα απ' όλα το πάρει και λογικά. Η επανάσταση του 21 ήταν κάτι που εξέφρασε όλη την Ελλάδα. Όχι, ήταν όλοι. Ήταν όλοι οι κεντροαμερικανοί ηγέτες εκεί. Ήταν ο Ντανιέλ Ορτέγκα, ήταν πολλοί. Περίμενε. Ήταν δυνατές προσωπικότητες. Δεν δίχασε την Κούβα ο Κάστρο.
την ίδια ώρα που κλαίγαν όλοι στην Αβάνα που εκεί είναι τυραννία. Δεν πάμε να πα και στην κηδεία, αν δεν πα και σημείωσε ότι δεν πήγε, σε έφαγε το μαύρο φίδι. Τυραννία. Την ίδια ώρα στο Μαϊάμι απέναντι στη μικρή Αβάνα είχαν τρεις μέρες γιορτή στους δρόμους που πέθανε ο Κάστρο. Εντάξει, ήταν η δική σου, ήταν εντάξει, η αντικαστρική. Όχι, και... δεν είναι η δική μου. Ήταν η δική είναι σου, ήταν η πολύ δεξή. Διάβασε την στην επιστολή. Στην Κούβα όμως ο λαός. Καλά, δεν είχε καλούς και μισθούς. Στο Τσαουσέσκου. Εντάξει, δεν είχε καλούς και στο Στάλιν πήγανε, οι λαοί και στο Λένιν πήγανε. Και στον Μάο πήγανε και στον Κιμ Γιονγκ Ιλ πήγανε. Σε όλες τις τυραννίες. Στον πατέρα του σημερινού, ναι. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις ότι κράτησαν το πένθος 3 χρόνια. Σε όλες τις τυραννίες, λέω, όταν πεθαίνει ο τύρανος, πάνε όλες στην κηδεία. Γιατί σε παραλαμβάνω, αν δεν πας στην κηδεία. Εντάξει, και σε καταδώσουν οι άλλοι, δεν έκλαιγες πολύ, σε έφαγε το μαύρο φίδι. Στα χνάρια του Σιμών Μπολίβαρ και του Χωσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσέ. Ο Φιντέλ μετέτρεψε την Κούβα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας. Η Κούβα του Φιντέλ όμως μας έμαθε και ότι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος. Έχει δυσκολίες, έχει υποχωρήσεις, έχει σκαμπανεβάσματα. Είπε ο άνθρωπος, ο δρόμος για το σοσιαλισμό έχει υποχωρήσεις. Έχει και μια εργαλειοθήκη. Και τι έγινε δηλαδή? Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά να έχετε όλοι σας. Donald Trump, νομίζω ότι είσαι τραμπικός κάργα, έτσι. Είχα ποτέ πει... δεν ήσουν, ήσουν κλιντονικός, κλιντονικός Χίλαρη. Όχι, ήμουν από, είχα δηλώσει και δημόσιο ότι ήμουν υπέρ του Τραμπ. Βέβαια μετά που... Είσαι τραμπικός, έτσι. Μετά έμεινα ουδέτερος, γιατί δεν ήταν, ο ρόλος μου δεν επιτρέπεται να επισερχόμαστε ιστορικά των ΗΠΑ, δεν ήταν σωστό. Όμως οφείλω να πω ότι δεν συμμερίζομαι την τρομερή αυτή ανησυχία που προξένησε η εκλογή του Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας, μυαλό έχει για να έχει βγάλει τόσα λεφτά. Και γυναικάς μεγάλος είναι. Και αυτό δείχνει ότι έχει μυαλό. Σ' αρέσει η γυναίκα και... του, η Μελάνια αυτή. Εσένα? Τρελαίνομαι. Εσένα σ' αρέσει? Εγώ μάτια δεν έχω, γιατί είμαι κοντός. Σ' αρέσει όμως. Μια χαρά είναι. Και η προηγούμενη καλή ήταν. Αυτή είναι η καλύτερη. Ε, και η προηγούμενη. Ναι. Και η πρώτη καλή. Όλες καλές με Τραμπ είναι αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Εντάξει. Δισεκατομμύριο πρόεδρο Αμερική. Καλά, και αν δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια επαφή με τη Μελάνια, αυτή είναι. Και με την προηγούμενη μπορούμε να πούμε μια καλησπέρα. Αυτά τα αφήνω σε σένα, εγώ δεν κάνω τέτοια. Ναι. Για πες μια τον Τραμπ και τι σχέση θα κάνει με την Ελλάδα. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την Ελλάδα. Οι σχέσεις Ελλάδας με ΗΠΑ είναι στενές και θα είναι στενές. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Θα διατηρηθούν. Είναι παραδοσιακές. Μα ρε παιδάκι, μου έχουν συμφέροντα Αμερικανοί. Και εμείς έχουμε συμφέροντα στην Αμερική. Τι βλέπεις για την πολιτική του Τραμπ μέσα στην Αμερική και γενικά με την Ευρώπη? Η κυβέρνησή του, τα ονόματα που ανακοινώνει είναι ένα και ένα. Δεν τη πλάκα κανένα. Δεν έχει. Δεν είναι άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, πήγε και ξαφνικά βάλει μια κυβέρνηση με πρόσωπα του Κατημά. Όμως βγάζει υπουργό αμήνη στρατηγό που ήταν στο Αφγανιστάν στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Σκληρό μεν, αλλά στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Μεγάλο σκυλί, Μεγάλο σκυλί, μπράβο. Ντοκάδα. Σου βγάζει υπουργό οικονομικών εκεί, υποψηφίου βλέπω μέσα από τη Wall Street, Goldman Sachs, που έχει δει τι αγορέ 50 χρόνια. Όλοι έχουν ντουλά, είναι πολλά. Είναι θέλω πολλά, να σου όλοι. Πω ότι σου βγάζει υπουργό υγεία. Έχει καδάκι εκεί και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Καλά, οι φίλοι του αυτοί είναι προφανώ. Ναι, είναι η παρέα του. Τι, με ποιο θα δουλέψει δηλαδή ο άνθρωπο, εντάξει. Για εντάξει, οι Αμερικανοί τον ψηφίσαν, ξέρω ότι είναι έτσι για τον Μυρίβο, δεν το έκρυψε. Εσύ γιατί πιστεύει ότι οι Αμερικανοί οι φτωχοί των μεσοδυτικών πολιτιών, οι γελαδάριδες όπως τους λέμε, αυτοί που είχαν από ένα πιστόλι στο σιρτάρι, ψηφίσανε Τραμπ, ένα δισεκατομμυριούχο, και στράφηκαν εναντίον ενός συστήματος, της Χίλαρη Κλίντον, φέρνοντας το βαρύ πυροβολικό του συστήματος? Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Κοίταξε, γιατί Χίλαρη... ουσιαστικά στράφηκαν κατά μίας δυναστείας που είχαν γραφτεί πολλά εναντίον της και φέραν έναν άνθρωπο, ένα παλιό σώμα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος ουσιαστικά όμως είναι η παρέα του, είναι και το βαρύ πυροβολικό του συστήματος. Κοίταξε, η Χίλαρη είχε ορισμένα μειονεκτήματα εκστρατεία της. Ξέρω εγώ, ήταν, την παρουσίασαν να έχει προβλήματα υγείας. Δεν ξέρω αν αλήθεια ή όχι, αλλά την παρουσίασαν έτσι. Ήταν πολλά χρόνια στο σύστημα. Παίξαν πολύ με το αν έχει πολλά λεφτά παρά του Wall Street. Όλα αυτά παίξαν ρόλο τους. Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, έπαιξε ρόλο το ρόλο του και το άνθρωπο του FBI που είναι τελευταίες 15 μέρες. Με την έρευνα για τα email και όλα αυτά.
Εσύ αλλά πίστευες, αυτά τώρα εκλογές είναι μάχη. Είναι, εσύ πίστευε ότι θα βγει η Χίλαρη. Εγώ έλεγα στους μαθητές μου μια μέρα πρώτων Αμερικάνικων εκλογών. Λέω, το μυαλό μου λέει θα κερδίσει η Χίλαρη, η καρδιά μου λέει, το αίσθημα μου λέει ο Τραμπ. Ήταν 50-50, δεν μπορούσε να προβλέψει. Καλώς, η διαφορά πάρα πολύ μικρή. Έτσι, δεν... Με την Ελλάδα λες δεν θα αλλάξει τίποτα. Με τη χώρα μας. Τα συμφέροντα της Αμερικής εδώ είναι διαρκή. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία μπορούν οι ΗΠΑ να στηριχθούν στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Ο άξονας Ελλάδος-Ισραήλ, Κύπρου, πολύ δυνατός άξονας. Που αφορά τη Δύση πολύ. Δεν την αφορά αν είναι πρόεδρος ο ένας ή ο άλλος. Αφορά τα μακροπρόθεσμα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Δύσης. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Έχουμε λόγο να είμαστε μαζί. Θα ζήσει το 17 ή το 18 μετά τους Άγγλους. Από ό,τι φαίνεται έρχεται Πέπε Γκρίλο, έρχεται δημοψήφισμα στη γειτονική Ιταλία και μάλλον... Καλά, μην βιάζεις. Δεν βιάζομαι. Με βάση αυτά που διαβάζουμε. Οι Άγγλοι ψηφίσανε Brexit και από την ώρα που το ψηφίσανε κάνουν ό,τι μπορούν ο ένας με τον άλλον για να σπρώξουν την κατάσταση. Ναι, αλλά δεν μπορούν να ακυρώσουν την ετοιμιγορία του Βρετανικού λαού. Δεν μπορούν να τους βλέπεις να καίγονται για τον Brexit και πολύ. Όλα από αναβολή σε αναβολή το πάνε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα ενεργοποιήσουν το σχετικό άρθρο. Κάτσε να έρθει εκείνη τη στιγμή. Ξαναλέω προς το παρόν, όλοι αυτοί οι αστέρες του Brexit στη Βρετανία, όλοι εξαφανιστήκαν. Δηλαδή, εσύ τη βλέπεις ενωμένη. Ο Φάραντς παρετήθηκε από το κόμμα του. Ο Τζόνσον είναι υπουργός εξωτερικών και κρίθηκε εκεί πέρα. Δεν είχε ξαναμιλήσει για Brexit. Η Μέη εκεί πέρα λέει, αλλά τι να πει, λέει θα γίνει όταν γίνει. Άλλο το λες το Brexit και άλλο το κάνεις. Τώρα ο Γκρίλο. Ιταλούς, πώς τους βλέπεις. Ο Γκρίλο, επειδή τον παρακολουθώ. Ο Γκρίλο έχει πλάκα λίγο. Τον γουστάρεις όμως. Όχι, δεν τον γουστάρω καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Λαϊκιστή τον παρακολουθείς. Παρακολουθώ γιατί με ενδιαφέρει το φαινόμενο πολιτικά. Πώς εξελίχθηκε τόσο ραγδαία. Όσο πλησιάζει προς την εξουσία, πες τέτοια εποχή, έλεγε ο Γκρίλο, την πρώτη μέρα που θα εκλεγούμε θα κάνουμε δημοψήφισμα για το ευρώ. Τώρα λέει εντάξει, το ευρώ είναι το νόμισμά μας, δεν συζητείτε. Όσο πλησιάζει, αγόρι μου εκεί. Είναι σαν το μνημόνιο. Ναι, αλλά θα όταν πάει όλοι μακριά από την εξουσία. Όχι. Όταν είναι μακριά από την εξουσία, όλα τη μνημόνια ήταν. Όταν πλησιάζει την ευθύνη, ξεχνά τα κολοκοτρονέγια και πάτα. Θα πάει σε δημοψήφισμα, λέει όμως. Όχι, όχι, θα πάει. Για να ρωτήσει αν θα παραμείνει η Ιταλία, θα ρωτήσει τους Ιταλούς αν θέλουν να μείνουν ευρωζώνη ή όχι. Σου λέω το έχει γυρίσει αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Προχθές διάβασα άρθρα σε ιταλικές εφημερίδες, μεταφράσεις που πήρα, ξέρω και ιταλικά εγώ, που λένε ότι. Ο φόβος των Ιταλών είναι αυτός. Ότι άλλο μπορεί φόβος. Να οδηγήσει... Ο φόβος είναι. Ο ίδιος στην εντεύξη σου λέω τώρα τα έχει τα μασάει. Τα μασάει. Βασίλη το Λεβέντη, ο οποίος, όπως λέει ο ίδιος, μπορεί να βγάλει τη χώρα σε δύο μήνες από το μνημόνιο. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, γενικά τι άποψη έχεις. Λοιπόν, δεν είναι χαζός. Έξω σαν άνθρωπος είναι. Εκτιμώ ότι... Για να κάνει αυτό που έκανα με το κανάλι τότε που μπήκε, έπιασε τον Μπομπό και έβαλε κανάλι κτλ. Κόβει το μυαλό του. Το λέω υπέρ του, το λέω αρνητικά. Έφτιαξε ακόμα, μπήκε στη Βουλή. Μου προξένησε τρομερή έκπληξη ότι πήγε και ταυτίστηκε με τον Τσίπρα το καλοκαίρι στην απλή αναλογική. Μήπως αναζητούσε κάτι, ήθελε κάτι. Καταστράφηκε. Πιστεύω ότι κινδυνεύει να μπει στη Βουλή αυτό. Πιστεύεις ότι. Ποια κόμματα πιστεύεις ότι δεν θα μπουν στη Βουλή, αν γίνουν πρόεδροι? Πιστεύω ότι. Εντάξει, θα μην κάνω το που λες, δεν είναι σωστό εκ μέρους μου, αλλά αυτά που βλέπετε δημοσκοπήσεις εκτός Βουλής. Έχεις γίνει πολύ ευγενής, δαντελένιος τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, σε σχέση με τον παλιό. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα τον κύριο Λεβέντη πάντως. Δεν ολοκλήρωσα. Συνέχισε. Δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, έχει μια πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή. Αξίζει να του ακούς, δεν λένε ανοησίες στη Βουλή, λένε σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι ο κ. Λεβέντης με την ταύτιση του με τον Τσίπρα καταστράφηκε πολιτικά. Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, τι άποψη έχεις? Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν είναι δικά μου, δεν περνάει στη Βουλή ξανά. Εμένα το και ποτάμι, έχει πέσει το 1,5%. Το ποτάμι πάρα πολύ μ' αρέσει. Δηλαδή, εγώ να σου πω. Σ' αρέσει δηλαδή σε βαθμό να το απορροφήσετε όλο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ό,τι σημειτικό υπάρχει εκεί να το πάρετε όλο. Κοιτάξτε, μ' αρέσει η ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι μαζευτήκαν για να φτιάξουν κάτι μεταρρυθμιστικό. Τώρα, προφανώς και κεντροαριστερή αυτή η περισσότερη. Εγώ δεν είμαι κεντροαριστερό, καθάλου. Αλλά μου άρεσε αυτή η ιδέα ότι κάποιοι προσπάθησαν να αντισταθούν στον λαϊκισμό και μαζευτήκαν από τον καναπέ και κάνανε μια προσπάθεια να καταθέσουν απόψεις σοβαρές. Τώρα, προφανώς κάπου στην πορεία στράβω στο πράγμα. Θα του απορροφήσετε όλου? Ναι, όλου όχι. Δηλαδή, ήδη απορροφάτε πολλούς από τους οπαδούς και τα στελέχη του κ. Θεοδωράκη. Όχι, όχι, δεν, με τα στελέχη δεν κάνουμε καμία κουβέντα. Αυτό είναι τελείως ψεύδες. Δεν μπαίνουμε καθόλου στη δική σου συζήτηση. Καθόλου, σας λέω, καθόλου. Yeah, baby.
Πάντως προσέχω. Σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις σου είσαι πολύ προσεκτικός. Αντιπρόεδρε. Θα έλεγα είσαι βελτιωμένος. Σε σχέση με τον Άδωνη, τον συμπλεκόμενο στα παράθυρα, τον ξυφουλκούντα συνεχώς του παρελθόντος, αυτόν που πέταγε το δόρυ με μεγάλη δύναμη, τη Σάριζα. Και τώρα το πετάω. Ναι, και τώρα, αλλά πιο... έχω την αίσθηση μεγαλύτερη φιδό. Με μεγαλύτερη φιδό. Αυτό είναι συμβουλή του φίλου του κυρίου Μητσοτάκη ή μόνο σου αποφάσεις μεγαλώσαμε, μπήκαμε σε άλλη θέση, σε άλλη καρέκλα, είναι καιρός να ρίξουμε και λίγο τη θερμοκρασία, δεν τη σηκώνει και η εποχή. Θα σου πει εδώ και ο Ιωσήφ, μεγαλώνουμε σιγά σιγά, πεις το κεφάλι μας. Πώς 44 είσαι, παιδί είσαι ακόμα. Εντάξει, μια χαρά. Ξεκίνησα την πολιτική, ήμουν 34. Έχεις 10 χρόνια στην πολιτική. Πώς δεν έχω. Συμβουλή είμαι από το 2007. 2017, 10 χρόνια. Και έχεις αποκτήσει και πελατεία, να το πω έτσι εισαγωγικά. Έχεις αποκτήσει ένα κοινό κατά δικό σου στη Β' Αθηνών, ε. Όχι, ότι έχω ανθρώπους, όπως έχω πολλούς ανθρώπους που με αντιπαθούν πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής, έτσι έχω και ανθρώπους που με συμπαθούν πάρα πολύ. Τώρα που έχεις λιγάκι έτσι κρυώσει τον τόνο της φωνής σου, έχεις ρίξει τις θερμοκρασίες σου, σε αντιπαθούν λιγότερο εκείνοι που σε αντιπαθούσαν πολύ? Νομίζω με αντιπαθούν λιγότερο βασικά όσοι είδαν τι κάνει ο Τσίπρας ο Καμένος. Γιατί εμένα με αντιπάθησαν πάρα πολύ την εποχή του Μνημονίου. Όταν πίστευα ότι μπορεί να διαγράψουμε το χρέος, να πάρουμε λεφτά από τον Πούτιν, να μας δώσουν λεφτά οι Κινέζοι, να δώσουμε λεφτά για το φυσικό αέριο και διάφορα τέτοια. Εγώ ήμουν από αυτούς, αν θυμάσαι Γιώργο μου, βγήκα από τους και είπα ότι όλα αυτά δεν γίνονται. Και είναι παραμύθια της χαλή μας. Αυτό με κατέστησε τρομερά αντιπαθή. Τώρα που το βλέπουν όλοι μπροστά ότι δυστυχώς δεν υπήρχαν όλα αυτά, μα κάνε. Το 2060! 60! Θα κοιτάς τον ουρανό στα 88 και θα με βλέπεις. Πόσο θα είσαι, 87? Ναι. 88 θα είσαι. Πρέπει να σου πω, ούτε με το 2060. Και βάλε. Είσαι απόλυτα ειλικρινής. Πες μου κάτι, εκτός από την πολιτική, δουλεύεις ακατάπαυστα? Ναι, είμαι σε φάση τρομερής. Το βιβλιοπωλείο, τις εκπομπές. Κάνω εκπομπή κάθε απόγευμα. Κάνω μαθήματα ιστορίας στην ελληνική αγωγή τη σχολή που έχω δει εδώ και πολλά χρόνια, κάθε Τετάρτη. Κάνω μαθήματα ρητορικής κάθε σχολή, Κυριακή. Γιατί την έκανες? Ουσιαστικά βγάζεις γενίθαρους. Δηλαδή, επειδή ξέρεις πολύ καλά αρχαία ιστορία, ιστορία κτλ. Και νεοελληνική, κάνεις ομάδες με τις οποίες κάνεις τάτσι. Φτιάξαμε την ελληνική αγωγή σκεφτόμενοι πώς γίνεται να μαθαίνουν όλοι οι αρχαία ελληνικά σε όλο τον κόσμο και να τους αρέσουν και εμείς στην Ελλάδα τα μισούμε. Μουστάρω. Έτσι φτιάχνουμε. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Φτιάξαμε τον Νοέμβριο του 1994, φαντάζομαι τώρα που πάει τόσα χρόνια. Αλλά τώρα φέτος. Οι μαθητές σου είναι πολύ δεξί ή έρχονται όλων? Όχι, όχι, είναι όλων των ειδών. Δεν έχει. Όλων των ειδών. Είναι μια διακομματική τάξη. Ναι, είναι όλων των ειδών. Και κάνω και δύο συζητήσεις. Για πες μου, πόσο δουλεύεις? Αυτή η βιβλία αγοράζουν οι Έλληνες. Κοίταξε, το βιβλίο περνάει τρομερή κρίση. Αυτά τα βιβλία, εγώ βλέπω ότι πουλάς. Και έχουν ένα ενδιαφέρον και ιστορικό και είναι και ορισμένα που θα έπρεπε να τα έχουν διαβάσει οι Έλληνες εδώ και πολλά χρόνια. Πραγματικά. Αγοράζουν βιβλία οι Έλληνες, το παλεύεις δηλαδή? Το βιβλίο περνάει τρομερή κρίση. Αλλά όταν είμαι εγώ στην εκπομπή, που πληρώνουμε κάθε μέρα, πάμε καλά. Κάθε μέρα βγαίνεις και εκπομπή? Ναι, κάθε μέρα, 5 ώρα. Και είσαι και στη Βουλή και στο κόμμα και το μεροκάματο, το πω έτσι. Έτσι, ναι. Και την Κυριακή μαθήματα κάνω. Η κάνω ρητορική. Οι τζίροι της εταιρείας σου πέσανε στα χρόνια του μνημονίου? Βέβαια. Καταστραφήκανε και πέσανε. Πόσο έπεσες κάτω εσύ ως επιχειρηματίας βιβλιοπόλης? Σε τζίρο 80%, 75%. 80%. Και είναι μαζί ο Λεωνίδας, πάντα κοντά σου. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και είσαι πολύ δεμένοι με τον Λεωνίδα. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, ευτυχώς. Πολύ δεμένοι. Και τώρα έχετε πέσει 70-75% κάτω, έτσι. Σε τζίρο, ναι. Σε τζίρο. Εντάξει, αλλάζει το μοντέλο. Έτσι μειώνει τις δαπάνες σου, μειώνει το προσωπικό σου. Αφήνει μαγαζιά. Κάνει εκπομπές. Εκπομπή κάνω κάθε τις οποίες δεν τις κάνεις δωρεάν. Όχι. Όχι, είναι η διαφήμιση, είναι η προβολή του προϊόντος. Αγορασμένος χρόνος. Είναι με τιμολόγια, με συμβολικά. Ναι, ναι, όχι, δεν σε κατηγορώ ότι κάνεις εκπομπές. Όχι, όχι, μα είναι αυτά είναι στην τηλεόραση που έταξε φανερά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Να σου πω κάτι. 30 ώρες το μήνα. Ναι, ναι. 30 ώρες το μήνα, έρασε. Κάνω φίλο. Μπράβο. Το Πασόκ θα ξαναγίνει Πασόκ. Θα φάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω άμα, γνώμη μου έτσι, άμα η κυρία Γεννηματά βγάλει από πάνω αυτό το μιχλώδες δημοκρατική συμπαράταξη, το οποίο δεν λέει τίποτα σε κανέναν, βάλει ένα ωραίο ήλιο του Πασόκ. Πασόκ. Και πει. Κάρκα Πασόκ.
Πασοκάρα. Με τον οδοντοτό, τον ναι, ίδιο πάνω. Ναι, και πει παιδιά, ανοίξαμε πάνω, και ας περιμένουμε δική μας, είστε δική σας, είμαστε, πέρα να τα ξαναβρούμε. Θα πάρει πολλούς. Δηλαδή να γυρίσει το παλιό ζαχαροπλαστείο έτσι που βγάζει τον μπακλαβά μπροστά εγώ, στη βιτρίνα. Δηλαδή σαν, σαν ειδικό στον πωλήσεων αυτό θα έκανα. Πράσινη τουλούμπα, πράσινο γαλακτό. Πράσινο όλο, βάλε πάνω όποιον θέλετε, βάλε όλο. Αντρέα, αυτό είναι ομιχλώδες. Είναι συγκεκριμένο. Τώρα δημοκρατική συμπάταξη το καταλαβαίνει. Ποτέ δεν το καταλαβαίνω. Ποιον αφορά, κανένα. Όταν βλέπω εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, δεν ξέρω, αλλά αυθόρμητα λέω και ο εκπρόσωπος του Πασόκ από εδώ. Κατάλαβες. Είναι το. Αλλά επειδή ξέρεις, εμφανίζεσαι τηλεοράσεις ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, ενώ εσύ λες και εγώ λέω Πασόκ είναι, αλλά δεν το λένε, το αυτόματο που κάνει το δεύτερο στο μυαλό σου είναι, άρα ντρέπονται να μου λένε Πασόκ. Αλλά δεν μπορεί να πιστεύουν να το πούνε, άρα δεν του ψηφίζω. Πες μου κάτι, σε αντέχει ακόμα η γυναίκα σου. Θα την καλέσει μια εκπομπή, δεν ρωτήσει να σου πω. Σε αντέχει, θα την καλέσει οπωσδήποτε. Καλά να πάμε εμείς. Όχι, όχι, όταν λέω σε αντέχει από πλευρά ορών, ωραρίου. Εντάξει, θα ήθελε να είμαι πιο πολύ στο σπίτι. Εγώ μια φορά πήγαινα προς το Ε εκεί και την είδα την κοπέλα. Τη είπα καλησπέρα, είχε βγάλει τα σκυλιά. Τον Ερμή, έχουμε τον Ερμή. Είχε βγάλει τον Ερμή και εγώ με βόλτες εκεί κοντά. Έτσι και καθόμουν και σκεφτόμουν την ώρα που έμπαινα στο κανάλι, λέω τον βλέπει καθόλου. Ήταν Σαββατοκύριακο το πρωί το βράδυ. Συναντιόμαστε, ναι. Συναντιέστε. Σαββατοκύριακο, ναι. Πότε, το πρωί μόνο? Όχι, όχι, και το βράδυ βγαίνουμε. Βγαίνετε. Αμέ. Εξακολουθείτε όπως παλιά που είχαμε βγει και μαζί. Πώς να βγαίνουμε, βγαίνουμε. Σε ταβερνάκια. Ναι, ναι. Καλά, normal, δεν κάνουμε και. Δεν άνοιξε κανένα σκυλάδικο που νομίζω. Δεν τα κάναμε ποτέ εκ τώρα, δηλαδή. Πάμε σε πρόεδρες εκλογές, είσαι έτοιμος? Αν γίνουν, είμαστε πανέτοιμοι. Δεν το αποκλείω εγώ. Προσωπικά δεν το αποκλείω. Τα μέτρα αυτά είναι πολύ σκληρά. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις, ότι θα πάμε σε εκλογές εντός εξαμήνου, δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο? Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας θέλει να μείνει πρωθυπουργός και είναι έτοιμος να ψηφίσει ό,τι και να του πούνε οι ξένοι. Αυτή τη φορά, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα. Λίγο, κάτσε, δεν είναι λίγο βαρύ αυτό, δηλαδή είναι εγώ τόσο, το λέω. Τόσο εξουσιομανής. Το έγραψε η Deutsche Zeitung. Πριν από 20 μέρες έγραψε η Deutsche Zeitung ότι εμείς δεν θέλαμε να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία, αλλά που να φανταστούμε θα είναι τόσο καλό, θα ψηφίζει όλα. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά, Γερμανοί τώρα. Δηλαδή όταν σκέφτομαι ότι ο Τσίπρας πήρε την ψήφο των αντιμνημονιακών Ελλήνων και έχει ψηφίσει όσα δεν ψήφισαν οι προηγούμενες αμνημόνια, είτε γιατί δεν θέλαν είτε φοβόντουσαν. Αυτό είναι υπομία, είναι μαγικό. Βέβαια είναι τρομερά πολιτικά ανήθικο, έτσι, τρομερά πολιτικά ανέσκητο. Γιατί αυτός πήρε την ψήφο των αντίθετων και τα ψήφισε φουλ έξτρα όλα. Δεν μπορούσε να ψηφίσει ποτέ ο Σαμαράς. Αλλά προβάλλει, έχει ένα επιχείρημα. Πάντως έχει ένα επιχείρημα, να στο πω, Άδωνη. Λέει, εντάξει, εγώ πήρα το όχι, το έκανα ναι. Αλλά το ξαναπέρασα από εκλογές. Όχι, όχι, δεν ισχύει, αυτό είναι ψέματα. Γιατί δεν πήγε, δεν ξαναπήρε 35%. Το Σεπτέμβριο δεν πήρε. Πήγε πάρα πολύ βιαστικά πριν ακόμα καταλάβει τι έγινε. Θυμάσαι με του Τσακωνότου. Δεν θες να πεις ότι έπιασε τον κόσμο χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει. Ναι, ναι, 100%. Θυμάσαι τη ζωή που τσακωνόταν και δεν ήθελα να γυρίσει τη Βουλή του Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου ήθελε να καθυστερήσει τις εκλογές 3-4 εβδομάδες. Για ποιο λόγο? Γιατί ήθελε να ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου που άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή τα πρώτα μέτρα. Αν θυμάσαι ο Τσίπρας μετά Χριστούγεννα δημοσκοπήσει και πέσει 5 μονάδες. Λοιπόν, η ζωή που το είχε καταλάβει τι θα κάνει, ήθελε να γίνουν εκλογές αφού θα έχουμε καταλάβει τα πρώτα μέτρα του μνημονίου. Ενώ ο Τσίπρας έξυπνος πήγε και έκανε εκλογές 10 μέρες πριν ξεκινήσουν τα πρώτα μνημονιακά μέτρα. Οπότε σου λέγει στα σποτάκια παράλληλο πρόγραμμα, ζήτω το νέο, όχι το παλιό, δεν καταλάβει. Ψήφισε, τον ψήφισε. Έτσι. Ο Τσίπρας δηλαδή. Δηλαδή δεν είπε σε κανένα να ψηφίσω υπερταμείο από κατοικοποίηση που θα δώσω ναι, αλλά βλέπει τη φθορά. Ναι, αλλά βλέπει τη φθορά. Βλέπει τη φθορά και άμα στήσει κάλπες τώρα μπορεί να φύγει με διψήφιο πάλι. Ναι, αλλά βλέπει ότι δεν θα ξαναγίνει πρωθυπουργός ποτέ στη ζωή του και του αρέσει να είναι πρωθυπουργός. Είναι πολύ απλό. Και θέλει να το απολαύσει, λες, μέχρι τέλος. Να πιει όλο το ποτήρι μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, αλλά είναι ποτήρι πρωθυπουργικό αλλά και πολύ πικρό ταυτόχρονα. Καλά, δεν θα τη συνεχίσει μετά. Τελειώσει η πολιτική καριέρα εδώ. Εσείς. Αν αύριο το πρωί γίνεται κυβέρνηση, ναι. Δεν φοβάστε ότι θα σκάσει όλη αυτή η βόμβα, όλα αυτά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μνημόνια, εθνικά θέματα, Αιγαίο, Ερντογάν και τέτοια. Εγώ έχω πει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω στον εαυτό μου, αν κερδίσουμε, εάν ο λαός μας εμπιστευτεί και κερδίσουμε τις εκλογές, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου κανένα πανηγυρισμό και χαρά εκείνη την ημέρα. Εντάξει, δεν θα συγχαρεί ο ένας τον άλλον. Σε πολύ χαμηλούς τόνους πιστεύω. Αξίζει τον κόπο να πανηγυρίσουμε ξεφιά μένα, Γιώργο. Όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας που φύγαν στο εξωτερικό να γυρίζουν, τότε θα αξίζει να πανηγυρίσουν. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Πολύ άκουσα δύσκολο. Δύο ειλικρινείς απαντήσεις σου σήμερα, οι οποίες δεν είναι απλά ειλικρινείς και οι άλλες ήταν, ας πούμε, αυθόρμητες μάλιστα. Άκουσα ότι 2060 και βάλε. Έτσι είναι. Και όσοι μιλάνε ότι θα τελειώσει το μνημόνιο λένε μπουρδολογίες, αερολογίες. Πώς θα γυρίσουν όμως τα παιδιά, αν εσένα είχες ένα παιδί και του είχες μια δουλειά στο Λονδίνο. Και έπαιρνε ένα μισθό που, με τον οποίο ζούσε και είχε μια θέση κάτω από τον ήλιο.
Δεν έχει ήλιο το Λονδίνο, αλλά τέλος πάντων. Μπορούσε να ζήσει. Τι θα έλεγε, θα του έλεγες, θα γυρίσουν τα παιδιά όταν θα φτιάξουμε μια οικονομία στην Ελλάδα που θα παράγει και εδώ ανάλογες θέσεις εργασίας. Δεν θα γυρίσουν πολυμοσυνοί. Θα γυρίσουν όταν θα μπορούν να βρουν ένα μέλλον στην Ελλάδα. Το δικό μας καθήκον είναι να φτιάξουμε την Ελλάδα έτσι, ώστε να μπορούμε να δώσουμε στους νέους ανθρώπους μέλλον, προοπτική. Σήμερα, Γιώργο μου, τα παιδιά δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Έτσι αισθάνονται, γι' αυτό φεύγουν. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε. Εάν τα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να του δώσει αυτό το μέλλον, θα είναι επιτυχημένος. Εάν δεν τα καταφέρει, θα φύγει και αυτός. Είναι πολύ απλό. Έτσι είναι. Δηλαδή, και μαζί και εμείς, έτσι λέω αυτό. Δηλαδή, όλοι ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και εσύ έχεις την εκτίμηση που έχουν πολλοί, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη μια θητεία πρωθυπουργική στην Ελλάδα. Και αμέσως μετά το Τσίπρα μπορεί να αρχίσει προσωπικά μια άλλη, πιο πιστεύω, περίοδος. Πιστεύω και γι' αυτό υποστηρίζω με τόσο πάθος τον Κυριάκο. Το πιστεύω εδώ μέσα μου. Το πιστεύω. Ότι ο χαρακτήρας του, που τον έχω δει όταν μέσα μαζί υπουργοί, και που είναι πολύ αποφασιστικός και δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, και η κατάρτιση του θα του επιτρέψουν να πάρει πολύ γρήγορα εκείνες τις αποφάσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Το πιστεύω βαθιά μέσα με αυτό. Μακάρι. Άδωνη Γεωργιάδη, χρόνια πολλά και καλά. Καλή χρονιά. Σου εύχομαι να είσαι γερός. Αρχαιοελληνική ευχή, έτσι το κλείσιμο. Μια που μου για την ελληνική αγωγή και τα μαθήματα. Ναι. Υγιένιν μεν άριστον ανδρίθνατο. Υγιένιν μεν άριστον. Θα το μεταφράσεις ως αρχαιοελληνιστής για να το καταλάβουν όλοι. Το καλύτερο πράγμα για το θνητό άνδρα είναι να έχει υγεία. Να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Έπειτα, Ιβάν με τα φίλων. Να μεγαλώνει μαζί με τους φίλους του. Να έχει παρέα, να μην είναι μόνος του. Τρίτον, φιάν καλός. Να έχει γεννηθεί όμορφος. Τσάσε ομορφιά. Και τέταρτον, πλουτίνα δόλος. Να πλουτίζει χωρίς δόλο. Χωρίς δόλο. Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά καλή χρονιά. Όλα στους ακροατές. Να πεις στη γυναίκα σου ότι την αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Η οικογένειά σου να έχει υγεία. Και να ευχηθούμε. Και εσένα, Γιώργο μου, και σε όλες τις οικογένειες και όσους μας ακούνε. Σε όσους μας ακούνε, ευχόμεθα υγεία και δύναμη.